καταγωγή για το Λακανανία. 1100 υψόμετρο, 2 κουβέρτες το βράδυ. Έλατα, νερά τρεχούμενα. 2 κουβέρτες επιβάζω μόνο το γενάρι. 1 κουβέρτα και 2 ψόμετρο. Φωτίδα, ναι, από εκεί είναι ορεινό και πιάνει και κρύο πολύ. Μόλις βγαίναμε έξω το αμάξι, παγώναμε. Μα και εδώ καλοκαίρι στο χωριό πατέρα μου, μπορεί να πας, ας πούμε, να φύγεις από το Αγρίνιο με 28-29, αν δεν έχει 40 κάποιες φορές, και εκεί πάνω να είναι 16-17, είναι στη διαφορά. Το καταλαβαίνεις και πάνω μετά που ανεβαίνεις αρχίζει και αλλάζει ο αέρας. Είναι αρμός, καταλαβαίνεις, όχι 15. Σίγουρα. Αλλά πολύ νερό, ακόμη και το καλοκαίρι δηλαδή, βγαίνει νερό βόλτο και κρυστάλλινο. Έχει 3-4 πηγές στο χωριό μέσα. Εμείς εδώ φίλοι έχουν πολλά νερά, αλλά έχουν καυτά. Α, ναι. Τώρα που θα πας, ωραίο σημείο. Βλέπεις το αλαφρόπιτα δίπλα. Που είχε τη σκάλα από κάτω. Ήταν εδώ, ναι, τη σκάλα. Ναι, την είδαμε τη σκάλα. Αυτό λοιπόν το στρογγυλό δεν το πουλήσανε οι ιδιοκτήτες στην εταιρεία. Στο κόψανε εκεί το τύριο για να έχουν να ανεβούν να το καλλιεργήσουν. Ας το καλό. Παλιά. Τα γραφεία της εταιρείας παλιά. Παλιά δηλαδή εξόριξη γινόταν εδώ και μετά πήγε για λίγο. Προφανώς έχει πέσει το κοίτασμα εκεί, το γυαλί. Α, όχι, και εδώ υπάρχουν και όλα αυτά να χώνουν. Όταν αυτά που λέμε, το λεμάνι σε έπιση γυρίζαμε, μέχρι εδώ να χώνουν, γιατί αυτά να χώνουν. Μαλακό έδαφος. Ωραίο ξενοδοχείο να έκλεισε. Αυτό κλειστό είναι, γι' αυτό βλέπαμε ησυχία. Λέμε τι γίνεται εδώ, δεν υπάρχει κανείς. Τα αριστερά τώρα δουλεύουν. Μας εντυπωσίασαν πολύ του Παντελίδη εκεί στους πάλους. Είχαμε διαβάσει για το Παντελίδη, μας έκανε εντύπωση το χτίσμα, δηλαδή μας το όλοι τι χτίριάρα είναι αυτή. Εδώ, 490 όταν θα εκτιμήσει. Μα είναι εντυπωσιακό χτίριο, φαίνεται πέτρα, έξω. Δούλεψα εκεί 16 χρονών, ένα χρόνο. Το 86. Αυτό είχε γίνει προσπάθεια να ξαναλειτουργήσει, τι έγινε, ανακοινιζότανε. Αυτό πήγε αυτό το φτιάξει. Αλλά έτσι κάτι πέτρες, βλέπεις που είναι μια γραμμή πέτρες στη θάλασσα. Ναι. Αυτό είναι να κάνει δικά του μαρίνα. Α, γι' αυτό και τις πέτρες μέσα στη θάλασσα. Να φέρνει κόσμο κατευθείαν. Μπράβο. Θα μπαίνει και τίποτα από τα δικαιώματα, από το νησί. Από το νησί. Δεν είναι και λίγο, για τόσο μικρό νησί, σημαντικό ποσό.
άλλο χωριός. Αυτός θα πληθεί όλους σε 2-3 χρόνια να είναι μόνο τοπί. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί. Α, ναι, πώς έτσι. Λέτε συνήθως. Και στην νοικιά έτσι ή όχι. Νοικιά πρέπει να έχει και ντόπιους λογικά. Εντάξει, είναι 35 άτομα, δεν είναι 13. Α, ακόμη λιγότεροι. Αλλά αυτά πουλούνται πολύ, πουλάνε πολύ, πιο συνδικά πουλάει πολύ. Μεθαύριο θα φύγουμε. Αν είσαι πάνω να φάτεις τον καρκόνι πάνω, πάνω να φάτεις τον καρκόνι εδώ. Α, ναι. Θα νομίζω. Χθες φάγαμε και στην Ειρήνη, στην κεντρική πλατεία μέσα. Ήταν ωραία η κουζίνα. Φάγαμε καλαμαράκια με ρύζι. Πήραμε μια σαλατούλα. Τι άλλο, πατάτες τσιγανιτές, κρασάκι λευκό. Και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι το άντε. Αλλά ήταν ωραίο, ήταν ωραίο φάγη. Ναι, ωραία, το έχω υπόψη. Όταν διαβάζαμε τις περιγραφές που είναι έρθουμε, μας εντυπωσίασε και ο χωριός και η νοικιά. Εμπρός δεν έχει υγρασία, δεν ξέρεις. Α, μπράβο. Το μανδράκι είδα, έχει αρκετή. Όλα τα χωριά. Εκτός των χωριών, όλα τα χωριά έχουν υγρασία. Και πού οφείλεται αυτό, ειδικά στον εμπόριο, γιατί δεδομένως... Φίλε, τώρα ίσως και η Ιερή, ξέρεις. Α, μπορεί, ίσως, αν είναι κορυφή και φυσκέτα. Είναι κορυφή και μετά έχει λεπτά το δικαστήριο. Ναι, ίσως γίνεται και αντίθεση μεταξύ ζεστό κρύο. Εντάξει, το περίεργο είναι ότι οι εκπομπές θα πάμε μετά στον κυρισμό, θα πάει μέσα να δείτε τη σάουνα μια και να φύγουμε. Α, ωραία, ατσούμα. Έχει μια φυσική σάουνα. Ναι, είδαμε την πινακίδα. Την είχε δείξει και ο Μάνε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Να δείτε, πείτε μέσα, ε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό βάλαμε τα αθλητικά. Σε ένα χτίριο φαίνεται είναι το μοναστήρι που λέει του θεολόγου. Ναι. Επάνω, πάνω ο Αηνίας. Α, που είναι το ψηλότερο σημείο, η κορυφή. Ναι. Εντάξει, είναι δύο. Αυτός είναι ο Αηνίας και από εκεί είναι ο προφήτης Ηλίας. Α, στο καλό. Βουνό, δύο είναι... Ηλίες. Ναι, 680 κάτι μέτρα πάνω. Άρα ο προφήτης είναι ψηλότερος. Ναι.
λέω μαδρακό τους και ο Νικάτης. Για ξεχωρίζουν, σωστό. Φυτεύουν τίποτα στο νησί επειδή είναι έφορο ή έτσι σε επίπεδο σου. Άρα, παρατήσει όλα φυλιά σου. Έχουμε και τα κατσίκια γυρνά ελεύθερα. Όλα πρέπει να περιφράξεις. Αν είναι το κατσίκι, άμα αφήσει όλα τα τρώει, δεν σώζεται τίποτα. Άμα βρει και χλωρό ειδικά, τελείως, θα φάει και το χώμα. Οι κολοκτινοτρόφοι που έχουμε, είμαι και εγώ μαζί, έχουμε πολύ στα κατσίκια. Έτσι κάνουν και στο χωριό. Περνάνε και πάνω από το δρόμο, κυλάνε και μερικές πέτρες από κάμω. Αυτός εδώ καλά είναι στο δρόμο της πέτρες. Α. Πέτρες που είναι από τα κατσίκια. Εμάς εκεί είναι χωματόδρομοι και ό,τι περνάει, όπου ξέρουμε που είναι σημεία τους λέμε έχετε το νου σας στο σημείο τάδε. Έτσι έρχεται εκεί. Όπου γελάδες όχι, πολύ κατσίκι και πρόβατο. Ένα δικά μου, τρία και ένα πάνω από αυτόν εδώ. Από τις Λιές και έχουν έρθει καιρό. Α, μπράβο. Ταξιδεύουνε. Άστα. Γι' αυτό το κρέα μας είναι πολύ καθαρό, αλλά είναι συμπληρό. Γιατί, ξέρεις. Από το χορτάρι. Γυμνάζονται συνέχεια. Α, γι' αυτό. Εντάξει, καλό είναι, μπορεί να τα έχεις όλα. Δηλαδή, άμα θα φας σκληρό κρέας εγώ, καταλάβεις ότι είναι το πιο. Καταλαβαίνεις. Το κυνηγάμε το ντόπιο και στην Αστυπάλη που ήμασταν πριν. Πάμε και εκεί ψάξαμε να βρούμε να φάμε ντόπιο. Ωραία ήταν, εντυπωσιακό νησί, πολύ ωραίο. Ο Άγιος Ισίδωρος μ' άρεσε πολύ το εκκλησάκι. Ήρχε, ήταν και ωραία, ήταν προς το βραδάκι την ώρα που βρέθηκα εκεί. Και το κάστρο στο πάνω στο Παντέλι, ωραίο. Το κάστρο είχε φοβερή θέα, έβλεπες τα πάντα γύρω. Τα πατάκια μου πάνε κάτω και το πλακό σου, το βάρβαρι.
άρεσε το τοπίο. Να έρθει. Ναι, ναι. Δεν έκατσε κάπου, δεν έκανε την πάρτιση. Άφησε ένα παιδάκι εδώ. Η αλήθεια ξεφεύγεις. Εδώ είναι τόσο ηρεμία, ησυχία, αλλά δεν καθαρίζει το μυαλό. Μεγάλη υπόθεση. Ειδικά μαζί σε μεγάλη πόλη που τρελαίνει σε κάθε λεπτό. Ξέρεις αγγλικά. Ναι. Θες και στους ξένους, πριν μετά από τις άνθρωποι, γυρνάω και δω.